Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Οι εκλογές προκηρύχθηκαν. Στις 21 Μαΐου, ο ελληνικός λαός θα πει ως εδώ. Θα γυρίσει την πλάτη στην αδικία και θα επιλέξει δικαιοσύνη παντού. Οι εκλογές της 21ης Μαΐου αποτελούν γιορτή της δημοκρατίας, γιορτή της κοινωνίας, γιατί θα είναι η μέρα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Ο Υπουργός των Απολύσεων, Σχολικών Φυλάκων, Καθαριστριών όπως θυμόμαστε, έγινε επιτίδιος Πρωθυπουργός. Έφτιαξε ένα σύστημα επικοινωνίας που αντικατέστησε το δημοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων με ένα φιλελεύθερο τρόπο διοίκησης βαλκανικού τύπου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο τρόπος που υφάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού το 2019 με το φιλελεύθερο λαϊκισμό θα είναι αντικείμενο πολλών κοινωνιολογικών ερευνών και μελετών στο μέλλον. Φίλες και φίλοι, τι να πρωτοπούμε για τα κατορθώματα της απερχόμενης κυβέρνησης. Απέκλεισε όλες τις κοινωνικές ομάδες από τις πολιτικές του. Ακρίβεια, εσχροκέρδεια, φτωχοποίηση της κοινωνίας αποτελούν συνόημα με την πολιτική του. Κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα για να είναι οι εργαζόμενοι όμοιροι των εργοδοτών χωρίς καμία προστασία. Παρέδωσε χωρίς όρους στα φάντς, στα σπίτια και τον υδρότα της κοινωνίας. Εισήγαγε σύστημα παρακολουθήσεων απαξιώνοντας τη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Προχώρησε σε βία πολιτικοποίηση χωρίς πρόγραμμα με στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και μόνο συμφερόντων. Αγνόησε τις τοπικές κοινωνίες, περιφέρειες, δήμους που τους έλεγαν κάντε πρώτα το χωροταξικό και έπειτα τοποθετήστε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Το αποτέλεσμα το ζούμε, το βλέπουμε και το κρίνουμε. Καθιέρωσε την τιμωρητική αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς. Και μάλιστα δεν έχει προχωρήσει καν στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν πριν 2 χρόνια. Η αξιολόγηση της Κεραμαίως παράγει και προάγει κομματικά στελέχη, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις πολλές ενστάσεις που έχουν γίνει για την όλη διαδικασία. Καθιέρωσε την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Υποβάθμισε τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Καθιέρωσε την Τράπεζα Θεμάτων Στρατιωτικού Λυκείου, την οποία βέβαια και θα καταργήσουμε. Εφάρμοσε παλαιοκομματικές μεθόδους πρόσληψης, απειλώντας ακόμα και την ασφάλεια των πολιτών, όπως αποδείχθηκε με τραγικό τρόπο στα τέλη. Σε όλα τα παραπάνω, δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Αλέξη Τσίπρα αποτελούν 4 άξονες. Αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και δικαιοσύνη παντού. Σήμερα όμως είμαστε εδώ όλοι για να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και την απαιτεί ο ελληνικός λαός. Οφείλουμε να απαντήσουμε όλοι μαζί με την παρουσία μας και με τη συμμετοχή μας στις εκλογές, στις στυλμένες δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω, να παρουσιάσω στην κοινωνία της Φλόρινας ένα ψηφοδέλτιο αξιόλογο, ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Ένα ψηφοδέλτιο που θα συμβάλλει στην εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Αλέξη Τσίπρα. Το ψηφοδέλτιο που θα κινητοποιήσει όλες τις κοινωνικές δυνάμεις του νομού και θα δώσει το ενακτήριο λαλάκισμα για τη μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από αξιόλογα άτομα καταξιωμένα με τη δράση τους, τόσο στον χώρο εργασία τους και στην κοινωνία, με την ενασχόλησή τους με τα κοινά. Αφού τονίσω, απευθυνόμενος σε όλους, από το βήμα αυτό, απευθυνόμενος σε όλους τους Φλωρινιώτες και Φλωρινιώτισσες, και ιδιαίτερα στους νέους που μας ακούνε, ότι η πολιτική αλλαγή χωρίς την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δεν μπορεί να υπάρξει. Η πολιτική αλλαγή θα γίνει μόνο με τη δική μας πρωτιά και με τη μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές όλων των κοινωνικών δυνάμεων.
Δίνω τώρα με αλφαβητική σειρά το λόγο στους υποψηφίους μας να πει ο καθένας δύο λόγια για τον εαυτό του και να τοποθετηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι πολύ για την παρουσία σας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για να και παρουσιαζόμαστε ενώπιον σας για να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη σας, την αξιολόγησή σας και την επιλογή σας στις επερχόμενες εκλογές σαν υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ ενός ψηφοδελτίου νίκης. Ελπίζουμε ότι σαν πολίτες θα εκτιμήσετε την αξία όλων των συνυποψηφίων, οι οποίοι θα αγωνιστούμε με εντιμότητα, με ανθρωπιά και με ευθύτητα για να διεκδικήσουμε την ψήφο σας. Είμαι ο Γιώργος Κοντακίδης, με γνωρίζετε, γιατρός, 25 χρόνια δούλεψα στο νοσοκομείο, προσέφερα τις υπηρεσίες μου και σας ζητώ να με αξιολογήσετε στις επερχόμενες εκλογές. Θα αγωνιστούμε για μια καλύτερη υγεία, μια υγεία δωρεάν σε όλους, αξιόλογη, για έναν πρωτογενή τομέα που θα πρέπει να βοηθηθεί, γιατί αν δεν παράγουμε, δεν μπορούμε και να καταναλώνουμε. Για μια δικαιοσύνη που θα πρέπει να είναι ίση και γρήγορη στην απονομή της προς όλους τους Έλληνες, για ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό, είναι η μείωση του πληθυσμού, η φυγή των νέων μας, η ανεργία. Φεύγουν οι νέοι, τα παιδιά μας φεύγουν, νομίζω ότι σε πολλές οικογένειες υπάρχουν και ένα-δύο παιδιά που είναι έξω. Πάνε, δουλεύουν εκεί γιατί εδώ υπάρχει μια ανεργία. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα της ανεργίας, το οποίο είναι θεωρώ ότι είναι το βασικότερο. Από τη μια η ανεργία που διώχνει τα παιδιά μας έξω, από την άλλη η οικογενειακότητα. Και έτσι σιγά σιγά η χώρα μας φθήνει. Και μια χώρα που φθήνει δεν έχει μέλλον. Νομίζω ότι είναι κατευθύνσεις που πρέπει να ασχοληθούμε όλοι. Όλοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε και με μοχλό την ενότητα του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα στη χώρα μας. Ζητώ λοιπόν την αξιολόγησή σας ως ψηφοφόροι και στις 21 Μαΐου ελπίζω και πιστεύω δηλαδή ότι θα μας δώσετε την πρωτιά. Αξιολογήστε μας και ψηφίστε μας. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, όλοι γνωρίζετε ποιος είμαι λίγο πολύ. Είμαι ο Στέφανος ο Πύρος. Είναι τιμή μου και είμαι πολύ περήφανος που συμμετέχω σε αυτό το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί θεωρώ είναι το ψηφοδέλτιο νίκης για τη Φλόρινα, αλλά και από εδώ θα στείλουμε ένα μήνυμα για τη μεγάλη νίκη στις επερχόμενες εκλογές της 21 Μαΐου για την Δημοκρατική Παράταξη, για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό πλέον τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ θα καταθέσω κάποια ερωτήματα γιατί πολιτεύουμε και γιατί ασχολήθηκα σήμερα με την υποψηφιότητά μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φορέας πολιτικός ο οποίος έχει στόχους, αφού κράζεται την κοινωνία, αφού κράζεται τα προβλήματα του λαού και έχει μια προσέγγιση για δικαιοσύνη παντού. Και τι εννοούμε όταν λέμε δικαιοσύνη παντού? Γιατί αυτά είναι που πρεσβεύει ένας πολιτικός φορέας. Είναι τα ζητήματα τα κοινωνικά, τα εργασιακά, είναι τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας και όλα αυτά που συνθέτουν στο κοινωνικό ιστό και την κοινωνική συνοχή. Η Νέα Δημοκρατία τι είναι? Είδαμε αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπου όλες οι πολιτικές της είναι πάνω στην αυτορύθμιση της
κοινωνίας, είτε αφορούν ζητήματα της ακρίβειας, της ενέργειας και όλα αυτά που πραγματικά βιώσαμε το τελευταίο διάστημα και τα οποία έχουν οδηγήσει στην ανέγεια όλη την χώρα και τους πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική αυτή, η οποία εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο τον κύριο Μητσοτάκη, θα πρέπει να πάει στις καλένδες. Θα πρέπει να βγει μια κυβέρνηση προοδευτική, η οποία θα υπηρετήσει τον άνθρωπο και την κοινωνία. Νομίζω ότι όλοι μας, όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στην ορθολογική διαχείριση στο τόπο μας. Γιατί ο τόπος μας είναι ένας ευλογημένος τόπος, ο οποίος πολλές φορές δεν βοηθήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση. Ξέρετε ότι διατέλεσα αντιπεριφερειάρχης. Μέσα από την εκλογική μου αυτή δημιουργήσαμε μια σχέση με εσάς και προσπαθήσαμε να βάλουμε τους άξονες προτεραιότητας για την περιοχή μας. Μέσα από αυτούς τους άξονες θεωρώ ότι δώσαμε βήματα γραφής για το πώς εμείς βλέπουμε τον τόπο μας και την κοινωνία. Και με τη συμβολή και του ΣΥΡΙΖΑ καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί στην περίοδο της κρίσης, όπου δεν υπήρχαν και χρήματα, όπου υπήρχαν τα μνημόνια και οι περικοπές και οι πολιτικές ήταν μέσα από τη διαδικασία των επιβολών που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καταφέραμε να κάνουμε πολλά που αφορούν τον τόπο μας. Όπως η ένταξη των αρδευτικών στην Τριανταφυλιά, όπως το πανεπιστήμιο μας που σήμερα κατασκευάζεται, αλλά και οι νέες σχολές οι οποίες εντάχθηκαν στην πανεπιστημιακή κοινότητα της Φλόρινας και πολλά έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι το διακύβημα σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αλλάξει την πολιτική στη χώρα μας και να δημιουργήσει μια κοινωνία η οποία θα έχει ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. Θέλω όλοι σας, με ό,τι δυνάμεις έχετε, γιατί ο καθένας ξεχωριστά μπορεί πραγματικά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας με τη δικιά του την προσέγγιση στους συμπολίτες της Φλόρινας να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο και να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία. Θα μιλήσω λίγο για την ενεργειακή κρίση και για τα ζητήματα που αφορούσαν όλο αυτό το διάστημα την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζετε όλοι σας ότι στον ενεργειακό τομέα, με μία απόφαση που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης, κατήργησε τις μονάδες στην χώρα μας, ειδικά τις δυνητικές μονάδες. Ένα ζήτημα πολύ κέραιο που αφορά την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη. Γιατί εμείς μπορεί να υπήρξε αυτή η αρνητική εξέλιξη, αλλά έπρεπε τουλάχιστον να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος θα ήταν μεταβατικός. Εδώ χωρίστηκαν ένα σχεδιασμό, χωρίς καμία άλλη πρόταση, καταργήθηκαν όλες οι δυνητικές μονάδες και στήθηκε όλο το ενεργειακό σύστημα στο τομέα της τροφοδοσίας της ενέργειας, στο φυσικό αέριο. Εκεί φαίνεται πόσο πολύ ανέβηκε η τιμή της κιλοβατόρας, η οποία κατά την περίοδο της κρίσης είχε φτάσει μέχρι και τα 50 λεπτά. Ποιο νοικοκυριό μπορούσε πραγματικά να πληρώσει αυτή τη τιμή της κιλοβατόρας? Εκεί είδαμε ότι η επιδοτούμενη πολιτική η οποία εφαρμόστηκε την Νέα Δημοκρατία, η οποία επιβάλλει με τον κρατικό προϋπολογισμό με 45 δισεκατομμύρια επιπρόσθετα τα τελευταία χρόνια και το δημόσιο χρέος πλέον έχει αυξηθεί και έχει φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια, είναι πολιτικές οι οποίες πραγματικά μας προβληματίζουν και θεωρώ ότι είναι πολιτικές οι οποίες πρέπει να αποστασιοποιήσουν την οποιαδήποτε πολιτική προσέγγιση και οποιοδήποτε πολίτη της χώρας. Στο θέμα του πετρελαίου και την αγροτική πολιτική,
η οποία ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, διαπιστώσαμε ότι η φιλελεύθερη αντίληψη που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και η ασύντοτη αγορά και αυτή δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια και γενικότερα με τις τιμές, είτε στο πετρέλαιο κίνησης, είτε στο πετρέλαιο που είναι θέρμασης, αλλά και στη βενζίνη. Πιστεύω λοιπόν ότι η οικονομία δεν μπορεί να αυτορυθμίζεται, πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και έτσι θα μπορεί να δομείται μια συνοχή στην κοινωνία και να υπάρχει μια ορθολογική διαχείριση για όλα τα ζητήματα. Η ενεργία μπορεί να έχει μειωθεί σε ένα μικρό ποσοστό, αλλά αυτό είναι απόρρια των πολιτικών που έχουν σχέση με την μετανάστευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πολύ έντονο βαθμό από τη χώρα μας, ειδικότερα στους νέους, που όπως ξέρετε όλοι και διαβάζετε, περίπου 500.000 νέα παιδιά επιστήμονες έχουν πάει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, γιατί εδώ δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να δούμε πώς μπορούμε όλους αυτούς τους επιστήμονες, οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, να μείνουν στο τόπο μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε δομές, να κάνουμε καθοδοποιημένες επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά θα δώσουν μια διαφορετική, θα έλεγα, εικόνα και μια διαφορετική προοπτική για τους νέους και τον τόπο μας. Και υπάρχουν δυνατότητες, είτε στο πρωτογενή τομέα, είτε στη μεταποίηση, είτε και στον τουρισμό ακόμα, η Φλόρινα έχει πολλές δυνατότητες και μπορεί πραγματικά να έχει προοπτική και μέλλον. Θέλω λοιπόν όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από όλους μας, γιατί θεωρώ ότι όλοι σε αυτή την συμμετοχή μας και στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ όλοι είμαστε άνθρωποι δικοί σας, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αφού κραζόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας για να στείλουμε το πολιτικό μήνυμα της νίκης από τη Φλόρινα, της νίκης για μια προοδευτική διακυβέρνηση, όπως είπε ο πρόεδρος μας ο Αλέξης ο Τσίπρας, γιατί θεωρώ ότι η προσέγγιση που κάνει είναι μια προσέγγιση πολύ ορθή και η οποία θα δώσει τη δυνατότητα η χώρα μας να έχει μια σωστή διακυβέρνηση με συνοχή, δικαιοσύνη και μια κοινωνία ισότιμη και τους πολίτες να είναι πραγματικά ευχαριστημένοι από την πολιτική που θα ακολουθήσει. Όλοι μαζί λοιπόν για την νίκη, όλοι μαζί για τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τη νέα κυβέρνηση στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Λόγω σας, σύντροφοι, είναι μια πολύ καλή συγκυρία η σημερινή, να βρεθούμε, να τα πούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Εγώ θα ξεκινήσω από μια γενική πολιτική κατάσταση, η οποία ό,τι και να πούμε για την περιοχή μας, επηρεάζει τους πάντες. Ζούμε σε ένα κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας, όπου η μία κρίση έρχεται πάνω στην άλλη, πριν τελειώσει η προηγούμενη, η επόμενη, η οικονομική, η ενεργειακή, κρίση ακρίβειας, πόλεμος. Και όλα αυτά και η αντιμετώπιση τους έχουν να κάνουν με την πολιτική. Λέω πάντα και νομίζω ότι όλοι πια το αντιλαμβανόμαστε, ότι οι οικονομικές και όλες αυτές οι κρίσεις δεν είναι φυσικά φαινόμενα, δεν είναι σεισμός, είναι θέματα πολιτικής. Η νεοφιλελεύθερη ηγεμονία σε όλα τα επίπεδα έχει δημιουργήσει αυτές τις κρίσεις και τις επιτείνει αντί τις επιλύει. Ζήσαμε μία τετραετία, τώρα εγώ μιλάω και ως απερχόμενη βουλευτής του νομού, με τίμησε αυτός ο νομός, θα πω μετά για το βουλευτικό μου έργο, μία πολύ δραματική κατάσταση στο κοινοβούλιο, όπου είχαμε έκπτωση σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο της οικονομίας, επειδή ακούμε στις τηλεοράσεις ότι η οικονομία πάει καλά, έτσι τα πεζωμένα, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό μέσα, μας λένε ότι η οικονομία πάει καλά, οι αριθμοί πάνε καλά. Οι πολίτες βιώνουν κάτι άλλο. Εγώ θα πω 2-3 πράγματα. Πρώτον, διεύρυνση ανισοτήτων, αυτός ο δείκτης το S80-20, που είναι το 20% των πλουσιότερων ή φτωχότερων, και πώς διευρύνεται αυτό, έχει μετρηθεί από ευρωπαϊκούς και έγκλητους οργανισμούς ότι στην τελευταία τετραετία έχει διευρυνθεί πάρα πολύ στη χώρα μας σε αντίθεση με τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
που έβαινε μειούμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επίσης, σε όταν μιλάμε για επενδύσεις, να ξέρουμε και να λέμε όλοι ότι μιλάμε για επενδύσεις χαρτοφυλακίων, δηλαδή εξαγορές, συγχωνεύσεις, real estate, μεγάλες επενδύσεις του τουρισμού στους ημέτερους. Δεν μιλάμε για επενδύσεις που έχουν παραγωγικό αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, και αυτό εμείς ως νομός το βιώνουμε, θα πω αργότερα για αυτά, ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα, υγεία, παιδεία, δημόσια αγαθά, σύμφωνα με το δόγμα του ΣΟΚ, θα έλεγα, πραγματικά με το άνθρωπο παιδιά του Σικάγου, ιδιωτικοποιούνται απροκάλυπτα και μάλιστα κάθε ΣΟΚ και κάθε καταστροφή, όπως ας πούμε η πανδημία, αποτελεί μια ευκαιρία, αποτέλεσε μια ευκαιρία για απευθείας αναθέσεις 10 δις. Σε εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί 2 μέρες πριν, αυτά πριν τα ξέρουμε, με κεφάλαιο 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, μια κατάσταση η οποία πραγματικά έχει ξεφύγει. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα των υποκλοπών, το οποίο ακούω επειδή αυτές τις μέρες περιοδεύουμε, ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα και υποκλοπές, γιατί πραγματικά εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα από κανέναν. Φανταστείτε όμως ότι αυτό είναι ευκαιρία εκβιασμών. Σκεφτείτε ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθεί το Υπουργικό του Συμβούλιο και τους αρχηγούς της άμυνας, των σωμάτων, της αντιπολίτευσης. Το κράτος δικαίου έχει υποχωρήσει πολύ και αυτό έχει να κάνει τη ζωή μας. Εκεί θέλω να καταλήξω, δεν θα επεκταθώ. Δεν θα πω ότι έχουμε γίνει σε όλη την Ευρώπη περίγυρος, γιατί μιλάει για μια χώρα που έχει υποχωρήσει και έχει φτάσει στις τελευταίες θέσεις του κράτους δικαίου, του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Αυτό πώς ακουμπά τις ζωές όλων μας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Διοικητικής Μετάβασης, το ΕΣΠΑ, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πώς θα μοιραστεί ο πλούτος που παράγεται και ο πλούτος που προσφέρεται σε μια χώρα είναι θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και αφορά πάρα πολύ τη δικιά μας περιοχή. Αφορά πάρα πολύ αν η μετάβαση θα γίνει από 2-3 μεγάλους επενδυτές που θα χρησιμοποιήσουν το δημόσιο χρήμα, γιατί τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι δημόσιο χρήμα, ή αν όλο αυτό θα πάει και θα διαχειριστεί σε μια τοπική κοινωνία με ενεργειακές κοινότητες, με τοπικά έργα, μικρά ΑΠΕ, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αγροφορταϊκά, στους αγρότες μας για παράδειγμα, όπου δηλαδή η κοινωνία θα συμμετέχει στη μετάβαση. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, αυτό το έχω αναδείξει με πάρα πολλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Εγώ θα έλεγα ότι, και το λέω τώρα, ότι όλες αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις μου, είτε είναι στην πολιτική τηλεοράση, είτε είναι με δελτία τύπου, είναι δέσμευση για την επόμενη μέρα και είναι δέσμευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται. Γιατί είμαι και αναπληρώτερη τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος και υπεύθυνη για το κομμάτι της απολυθινητοποίησης με απόφαση του Αλέξη του Τσίπρα του Προέδρου. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά. Δεν θα συνεχίσουμε την κυβέρνηση. Έχουμε να πούμε για την παιδεία, την υγεία. Νομίζω ότι τουλάχιστον όσοι είμαστε σήμερα εδώ, παρακολουθούμε όλα τα τεκτενόμενα και ξέρουμε ότι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά και δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η χώρα. Σήμερα έχουμε και δίδυμα ελλείμματα. Θυμίζει η οικονομία και η κατάσταση της κοινωνίας την εποχή προκρίσης οικονομικής του 2008-10. Έλλειμμα στο δημόσιο χρέος, 44 δις επιπλέον δημόσιο χρέος, έλλειμμα στο σωζύγιο εξωτερικό πληρωμών, 40 δις, 20 δις. Δίδυμα ελλείμματα τα οποία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε δεύτερη μεγάλη οικονομική κρίση, ειδικά να έχει κανείς υπόψη και την παγκόσμια και κυρίως την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν θέλω όμως να χάσουμε την αισιοδοξία μας, γιατί από ό,τι έχει φανεί, όταν ο λαός συμμετέχει, ενημερώνεται και ενεργεί και δρά, έχουμε αντιστροφή της ιστορίας. Η ιστορία έχει να μας δείξει πάρα πολλά παραδείγματα. Θέλω να πω όμως λίγο παραπάνω για τη δικιά μας περιοχή. Έκανα την εισαγωγή αυτή, γιατί θέλω να πω ότι τα εργασιακά, η μεγάλη εικόνα της οικονομίας, αφορούν όλους μας. Καμιά φορά εδώ επικεντρωνόμαστε ίσως σε πιο μικρά, αγνοώντας ότι είμαστε μέρος ενός κράτους και μάλιστα ένα μέρος που έχει αδικηθεί.
Οι λιμνητικές περιοχές, Δυτική Μακεδονία, δηλαδή Κοζάνη, Φλώνα και Μεγαλόπολη, έχουν δώσει, έχουν στηρίξει η περιοχή μας, θα επικεντρωθώ, το μεγαλύτερο βιομηχανιστικό εγχείρημα που έγινε στη χώρα. Δηλαδή, έδωσε φως όλη τη χώρα. Τα νησιά έχουν τουρισμό και μια οικονομία καλύτερη, γιατί έχουν ρεύμα. Η Αχλάδα όμως καταραίει. Τα Βαλτόνερα και τα υπόλοιπα χωριά μας. Επίσης, είναι το μοναδικό, η μοναδική περιφέρεια σε 96 ελληνικές περιφέρειες στην Ευρώπη που παρουσιάζει αυτή τη μεγαλύτερη εξάρτηση με τη μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη. Δηλαδή, είναι ολιγοκλαδική και θεωρείται και παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό, βεβαίως, καλώς το στήριξε η περιοχή, δόθηκαν και θέσεις εργασίας. Όταν όμως έρθει η ώρα να γίνει μετάβαση, πρέπει να αποζημιωθούμε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον προσπάθεια με το κοινοβουλευτικό μου έργο, ότι διεκδικούμε και μας χρωστάνε. Δεν μπορεί τα οφειλόμενα έργα υποδομής, κάθετος, άξονες, σιδηροδρομικές που είχα ασχοληθεί πολύ ως Γενική Γραμματέας Μεταφορών, δεν είναι. Το Ταμείο Οδικής Μετάβασης είναι ένα ταμείο ευρωπαϊκό που περιγράφει πώς πρέπει να γίνει μια μετάβαση δίκαιη, γιατί η ίδια η Ευρώπη λέει ότι είναι τόσο μεγάλο το σοκ της αλλαγής του παραγωγικού προφίλ μιας περιοχής που μπορεί να έχουμε δράματα. Άρα πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο. Άρα πρέπει να γίνει με σχεδιασμό. Τα είπα και οι προηγούμενοι. Εδώ δυστυχώς έγινε χωρίς σχεδιασμό και στην πραγματικότητα, και σήμερα και αυτό είναι ολοκάθαρο, έγινε ένα deal της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σωστά κάποιοι λένε ΑΕ, με το λόμπι του φυσικού αερίου. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει το λιγνίτη με άλλο ρηπτό καύσιμο. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, με προγραμματικά συνέδρια, με τον πρόεδρο και την μεγάλη εκδήλωση που κάναμε διαδικτυακά για την Πράσινη Επανάσταση, είμαστε ξεκάθαροι. Ο Αλέξος Τσίπρας έχει υπογράψει την Πράσινη Συμφωνία. Η ευρωομάδα μας, ή της αριστεράς των σοσιαλιστών, το πράσινο που συνεργάζονται, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει το θέμα της κλιματικής κρίσης, είναι πια δεδομένο, άρα πρέπει να γίνει μετάβαση. Με ποιους όρους? Το επίδικο παγκοσμίως δεν είναι αν θα γίνει, είναι ποιον θα ωφελήσει. Εκεί είναι το πολιτικό επίδικο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Εάν από αυτό θα ωφεληθεί η κοινωνία ή κάποιοι μεγάλοι επενδυτές, οι οποίοι, όπως είπα, εκμεταλλεύονται τον πλούτο αυτό. Εδώ λοιπόν είναι το στοίχημα και θα έλεγα ένα λόγο για όλη τη χώρα είναι πολύ κρίσιμο να αλλάξει πολιτική. Με τις 6 προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ, με το πρόγραμμα, πραγματικά είναι κρίσιμα τα θέματα. Για μας εδώ είναι θέμα επιβίωσης. Η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη, έτσι δεν να το λέω, είναι διαχρονικά, υστερεί διαχρονικά σε όλους τους δείκτες. Στην ανεργία, στο κατακεφαλή, να παντού. Άρα κάτι πρέπει να γίνει άλλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, υπόθηκε και αυτό, χωρίς χωροταξικό για τις ΑΠΕ, χωρίς συμμετοχή της κοινωνίας, χωρίς αποκαταστάσεις εδαφών, χωρίς επαναπόδοση εδαφών στο πρωτογενή τομέα που είναι πολύ κρίσιμο, πάει να γίνει μια μετάβαση για ποιον? Για τρεις εταιρείες που θα κάνουν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά, τα μεγάλα αιωλικά, χωρίς η κοινωνία να συμμετέχει? Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να πολλή ώρα. Εγώ θα σας καλέσω για το κοινοβουλευτικό έργο να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου, που είναι όλες μου οι παρεμβάσεις. Στην πραγματικότητα είναι ένα νέο αναπτυξιακό για την περιοχή, που σας καλώ να το κάνουμε και να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί, γιατί η ερημοποίηση, η ανεργία, η ανέχεια δεν αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο. Τώρα είναι η ευκαιρία, υπάρχουν τα ταμεία, υπάρχουν τα λεφτά και είναι η ώρα να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να πω πολλά ακόμα, αν ξέρετε, για μένα προσωπικά δεν έχω να πω πάρα πολλά. Θεωρώ ότι είμαι σε έναν αγώνα μόνιμο και διαρκή, από τα νιάτα μου θα έλεγα, για αλλαγή της κοινωνίας, για δικαιοσύνη, γιατί όταν φτάνουν αυτοί που παράγουν το πλούτο, δηλαδή οι εργαζόμενοι, να ψηφίσουν το ίδιο κόμμα με αυτόν που τον μαζεύουν, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το λέμε στον κόσμο. Οι τράπεζες έχουν να δει κάθε μία υπερκέρδη, η καθητοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Μετρήσαμε, εγώ και ο Σοκράτης ο Βάμπλος, είμαστε το μεράκι της ενέργειας, 2,2 δις σε ένα χρόνο και άλλο ένα δις από την προμήθεια, τέλος πάντων να μην τα πολύ λέω. Μας είπαν στην Βουλή ότι φορολογητή 90% δεν πήραν ούτε ένα ευρώ
αυτή τη στιγμή, δηλαδή από τις Σπαρσίδες, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Η αναδιανομή του πλούτου, η πρώτη κατοικία, η προστασία της πρώτης κατοικίας που έχει αρθεί, οι πληστηριασμοί, η μη διαγραφή των χρεών και η ρύθμιση των χρεών, αυτά που εμείς έχουμε στο πρόγραμμά μας. Άρα, αναδιανομή πλούτου, μεγάλες ανισότητες, δικαιοσύνη πουθενά, δημόσια αγαθά ακόμα και το νερό υπό αίρεση, δηλαδή ιδιωτικούμε τα πάντα, ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Αυτό είναι ένα μοντέλο που έχει αποτύχει και ως οικονομική εφαρμογή και ως ιδεολογία. Ενώ τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τις αναπτυσσόμενες τότε που καταστράφηκαν και διχάσαν το δημόσιο πλούτο τους. Άρα, θεωρώ σε αυτή την κρίσιμη μάχη πρέπει να είμαστε όλες και όλοι μαζί. Για δικαιοσύνη παντού είναι πολύ πετυχημένο το σύνθημα. Να προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τον τόπο, γενικώς για τη χώρα και για τον δικό μας τόπο, και επιμένω ότι είναι πολύ κρίσιμη η στιγμή. Εύχομαι ότι θα έχουμε καλή επιτυχία, ότι θα έχουμε όλους και όλες μαζί μας και συνεχίζουμε με την νίκη. Δεν υπάρχει άλλη λύση από μια προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το πρόγραμμά του, όπου και εκεί θα συνεχίζεται η μάχη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εγώ θα πρέπει να συστηθώ λίγο περισσότερο από τις προλαλήσατες, γιατί δεν με ξέρετε. Λέγομαι Χατζηκωνσταντίνου Πασχαλιά. Είμαι μόνιμος κάτοικος του Αμιντέου. Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στο Υπουργείο του Ξινού Νερού, στην τοπική σκηνή του Ξινού Νερού. Και είναι η πρώτη μου εμπλοκή στην πολιτική σκηνή. Και μάλιστα σε ανώτερο βαθμό, όπως είναι αυτό της υποψηφίας βουλεύτριας. Γι' αυτό τον λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα τοπικά στελέχη που με επέλεξαν, όπως και την πολιτική γραμματεία και τον πρόεδρο που ενέκρινε τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον νόμο μας. Η δραστηριότητά μου στον πολιτικό στίβο οφείλεται στην ανάγκη να προσφέρω και να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στον αγώνα της παράταξής μας για ουσιαστική πολιτική αλλαγή και για την επικράτηση του κράτους δικαίου. Έτσι βρίσκομαι τώρα εδώ μπροστά σας για να δηλώσω αλλά και να δεσμευτώ ότι και εγώ θα αγωνιστώ για τη διάδοση και για την εφαρμογή των βασικών εθνικών προτεραιοτήτων της παράταξής μας. Ας τα πούμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Οι 6 άξονες του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη του κοινωνικού κράτους, η παραγωγική ανασυγκρότηση, το σύγχρονο, το ισχυρό δημοκρατικό κράτος και η απάντηση στη δημογραφική πρόκληση. Ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά θέματα παιδείας, όπου λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης η εμπειρία πολλών ετών θα είναι αρρωγός, κατανοώ εκ των έσω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να πραγματοποιηθεί ουσιαστική και άμεση στήριξη του δημόσιου σχολείου. Καθώς είναι γνωστό σε όλους μας το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε μία στοχευμένη προσπάθεια από την προηγούμενη κυβέρνηση απαξίωσης του και ανάδειξης του ιδιωτικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους, αλλά κυρίως για τις ασθενέστερες τάξεις, οι οποίες ως αριστερά, τις οποίες οφείλουμε να προστατέψουμε και να στηρίξουμε. Μια ακόμα σημαντική παρέμβαση που οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε με ισχυρό αίσθημα ευθύνης στις απερχόμενες γενιές, είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Είναι γνωστό, το ακούσαμε και από τους προηγούμενους, ότι οι διαχειριστικές και αναπτυξιακές προσεγγίσεις και πρακτικές της παρούσας κυβέρνησης ασκούν πιέσεις στα φυσικά οικοσυστήματα, προκαλώντας μεταβολές πέραν των ορίων και οδηγώντας τα σε σταδιακή υποβάθμιση και καταστροφή. Σαφώς και είναι επιτακτική η ανάγκη να προωθηθεί η πράσινη ανάπτυξη, με τρόπο όμως ποιοτικό και ουσιαστικό και όχι χρησιμοθυρικό. Για παράδειγμα, βλέπουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σιγά σιγά να αυξάνονται στο νομό μας και ήδη εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν κάποια αιωλικά πάρκα, πολλά είναι υποκατασκευή και άλλα έρχονται για μελλοντικές εγκαταστάσεις. Πρέπει όμως ως τοπική κοινωνία και ως παράταξη να προσέξουμε τη σωστή χωροθέτησή τους με σεβασμό στο περιβάλλον. Έχουμε παράδειγμα που μας αποδεικνύει ότι δεν μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, αλλά για πράσινη καταστροφή.
όπως το ξεκίνημα εργασιών στην δασική έκθεση του πανέμορφου και πασίγνωστου τουριστικά νηφαίου, όπου η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση πολιτών στις οποίες και εγώ συμμετείχα δείχνει να έχει αποτρέψει. Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω ότι μεγαλώνοντας και ζώντας σε έναν τόπο που έχει στην επικράτειά του 6 λίμνες, η μία μάλιστα στο χωριό μου που γεννήθηκα στις Πέτρες, η λίμνη Πετρών, οι υπόλοιπες 3 στο Δήμο όπου διαμένω, Βεγορίτιδα, Ζάζαρη και Χυμαδίτιδα, και οι 2 βέβαια πολύ γνωστές λίμνες των Πρεσπών. Είναι λοιπόν, είμαι ευαισθητοποιημένη και νιώθω επιτακτική την ανάγκη να προστατευτούν και να αναδειχτούν όπως τους αξίζει. Μιλώ για προστασία τους από τις αυθαίρετες καταπατήσεις των εκτάσεων που αποκαλύπτονται λόγω της μείωσης της τάθμης των νερών τους. Μιλώ για τη σχεδόν ανύπαρκτη προστασία της πανίδας και της χλωρίδας των υδροβιότοπων μας. Μιλώ για την προσεχή εγκατάσταση αιωλικών πάρκων πάνω από τα υψώματα της λίμνης των Πετρών και του Αγίου Παντελήμωνα, περιοχές χαρακτηρισμένες ως Natura και άλλα πολλά τέτοια. Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμα και την ανάγκη διαφύλαξης και διάσωσης της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας και ειδικότερα του τόπου μας. Υπάρχουν σημαντικές αιστείες πολιτισμού στον νομό μας, οι οποίες συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση, αφού η πόλη μας έχει μια μακρόχρονη παράδοση σε θέματα πολιτιστικά, με διάφορες δράσεις όπως για παράδειγμα από τη Λέσχη Πολιτισμού Φλόρινας, από τον Φιλοεκπαιδευτικό Σύλλογο Αριστοτέλη, αλλά και από μικρότερες εμβέλειες ομάδες όπως η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου, όπου και εγώ δραστηριοποιούμαι αρκετά χρόνια, ο Σύλλογος Γυναικών Φιλότα, Λεβέας, Πολυπότοπου, Ξινού Νερού, αλλά και πολλοί άλλοι φορείς που συμβάλλουν στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας παράδοσης, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να συμβάλλουν στη διατήρηση αυτή και την ανάπτυξη του πολιτισμού και των παραδόσεών μας, δίχως την ουσιαστική παρέμβαση και ενίσχυση από την πολιτεία. Κάτι που δεσμευόμαστε ότι θα πραγματοποιήσουμε. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη μιας συλλογικής δράσης και πορείας για την πολιτική ανατροπή. Κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα επιθυμεί και θέλει να οδηγηθεί σε δίκαιο κράτος, δίκαια κοινωνία και δίκαια οικονομία. Δικαιοσύνη παντού λοιπόν σε όλους τους τομείς, σε όλη τη χώρα και εδώ στην ακριτική Φλόρινα, γιατί όπως είπε και η Αΐνη στην Μελίνα Μεργούρη, η Ελλάδα δεν τελειώνει στα σύνορα, η Ελλάδα αρχίζει από τα σύνορα. Ευχαριστώ πολύ. Στη σύντροφη, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος με τις ομιλίες των υποψηφίων βουλευτών του ψηφοδελτίου μας, του ψηφοδελτίου νίκης, στο νομό μας, και δείχνοντας την νίκη σε εθνικό επίπεδο.